αρνηθώ αγάπη μου, κάκο μεγάλο να βρω, να μην με θέλει ο ουρανός, ήλιο να βλέπω μαύρο. Να μ' αρνηθούν οι φίλοι, κάτι ποτέ μου να μη δω, να μη φιλήσω χείλη. Αν σ' αρνηθώ φίλο σταυρό, κι όρκο βαρύ σου κάνω, αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, να πέσω να πεθάνω, να πέσω να πεθάνω, να πέσω να πεθάνω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έχεις? Τίποτα. Και πώς τίποτα, σε βλέπω. Τίποτα, μίλησα με τον αδελφή μου στη Θεσσαλονίκη. Και τι έγινε, έπαθε τίποτα? Όχι. Με ρώτησε όμως. Τι σε ρώτησε? Με ρώτησε γιατί δεν παντρευόμαστε. Γιατί δεν παντρευόμαστε? Εσύ να μου πεις. Γιατί εγώ σου είπα κάποτε να παντρευτούμε και... Ναι, ξέρω. Και τότε αρνήθηκα εγώ. Ναι, και από τότε... Τώρα όμως έχουμε ένα παιδί, Αντρέα. Ναι, το ξέρω. Από μένα περίμενες να σου πω να παντρευτούμε? Όχι, δεν περιμένω τίποτα, αλλά. Εσύ δεν παίρνεις καμία πρωτοβουλία? Πώς δεν παίρνω? Όχι, Αντρέα, δεν παίρνεις. Από μένα περιμένεις. Δεν καταλαβαίνω που το πας. Από μένα περιμένεις κάθε φορά να σου πω τι πρέπει να κάνουμε. Ναι, γιατί δεν θέλω να σε στενοχωρήσω. Όχι, Αντρέα. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι ότι δεν θέλεις να με στενοχωρήσεις. Τότε τι είναι? Είναι ότι δεν ξέρεις τι θέλεις. Κάθε φορά που σου ζητάω εγώ κάτι, λες ναι. Αλλά εσύ δεν ξέρεις τι θέλεις πραγματικά. Α, μην τρελαθούμε τώρα. Ναι, Αντρέα, εσύ έπρεπε να μου ζητήσεις να παντρευτούμε. Ωραία, στο ζητάω τώρα. Τώρα δεν έχει σημασία. Για στάσου, Ράνα, για στάσου. Δεν έχει σημασία το ένα, δεν έχει σημασία το άλλο. Ναι, γιατί αν το είχε ζητήσει εσύ, θα ήταν διαφορετικά. Τώρα που το ζητάω εγώ όμως. Σταμάτα, ρε παιδί μου, την κρίνια. Σημασία έχει ότι θέλεις να παντρευτούμε. Σημασία έχει τι θέλεις εσύ, Αντρέα. Ωραία, και εγώ θέλω να παντρευτούμε. Έπρεπε να μου το πεις. Α, αρχίζουν και μου σπάνε τα νεύρα. Βέβαια. Αυτό γίνεται κάθε φορά. Πάμε να συζητήσουμε κάτι σοβαρό και εσύ αμέσως προβάλλεις τα νεύρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην ψώνεις τον τόνο της φωνής σου. Έρχομαι από τη δουλειά σκοτωμένος με χίλια προβλήματα και έρχομαι στο σπίτι να δω λίγο την κόρη μου και τη γυναίκα μου και αντιμετωπίζω εδώ ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα. Α, μπράβο. Είμαι και πρόβλημα τώρα. Να μας το πεις, κύριε Αντρέα, να σηκωθούμε να φύγουμε. Σταμάτα, ρε Άννα, με αυτό το να φύγω και να φύγω, να σηκωθώ να φύγω και να φύγω. Το θέμα είναι να λύσουμε τα προβλήματα. Ή τα λύνουμε ή το διαλύουμε. Ωραία, κύριε Αντρέα, να μας το πεις τότε ότι θέλεις να το διαλύσουμε. Εγώ δεν θέλω τίποτα. Τίποτα δεν θέλεις. Δεν θέλω τίποτα άσχημο. Εντάξει. Τι εντάξει? Κατάλαβα. Αν δεν κατάλαβες τίποτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάω να ξαπλώσω. Ούτε εγώ ξέρω που πάω. Να έρθω μαζί σας. Άσε με, ρε Χρύσα, και εσύ να έρθω μαζί μου. Δεν σας βλέπω καλά, κύριε Αντρέα. Να έρθω να σας κάνω παρέα. Ό,τι θες κάνε, Χρύσα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Μια χαρά. Με θυμάσαι? Βέβαια, την άλλη φορά που ανεβήκατε το είπαμε. Στο τελευταίο. Είσαι ευχαριστημένη? Τώρα πια ναι. Καλό αυτό. Γιατί με κοιτάτε έτσι? Τίποτα, τίποτα. Απλά σκεφτόμουν μια άλλη κοπέλα που ήταν κάποτε εδώ στη θέση σου. Την κυρία που παντρεύτηκε τον κύριο Γενικό. Ναι. Όλες εδώ μέσα την τύχη της ονειρεύονται. Καλημέρα, Αντρέα. Τι κάνεις, δικό μου? Καλά. Κάτσε. Τηλεφώνησε η Άννα. Η Άννα? Ναι. Και τι ήθελε? Ήταν πολύ στενοχωρημένη. Γιατί? Έλα, γιατί λέει έφυγες εχθές το βράδυ από το σπίτι αφού τσακωθήκατε. Γύρισες αργά και μάλιστα πιωμένος. Ναι, βρε Νίκο μου, γιατί μου έχει σπάσει τα νεύρα.
Τα είπαμε, βρε Αντρέα. Οι γυναίκες είναι παράξενες. Κάνε υπομονή, θα ηρεμήσει. Ναι, μέχρι να ηρεμήσει αυτή όμως θα τρελαθώ εγώ. Εγώ είμαι ο πιο πιστός άνθρωπος στον κόσμο. Δουλεύω σαν το σκυλί, ακούω τα προβλήματα. Ξέρεις γιατί έγινε ο τσακωμός εχθές? Επειδή λέει δεν τη ζήτησα να παντρευτούμε. Τη το ζήτησα μία φορά πριν από λίγο καιρό και μου αρνήθηκε. Τολμάω εγώ τώρα να τη το ξαναζητήσω. Έτσι είναι οι γυναίκες. Αυτό που σου αρνούνται τώρα σου το ζητάνε μετά. Άκουμε τι σου λέω. Άσε που πήγα να μπλέξω χθες το βράδυ. Γιατί πήγα να πιω ένα ποτό και συνάντησα μια κοπελίτσα η οποία είναι ερωτευμένη μαζί μου και μου ζήτησε να έρθει μαζί. Τη είπα ναι και ευτυχώς δεν έγινε τίποτα γιατί θα έκανα κάτι για το οποίο σήμερα θα μετάνιωνα. Τελευταία στιγμή κρατήθηκα. Ευτυχώς. Εγώ πάντως λέω καλύτερα να τη μιλήσει. Ποιανή? Τη Άννα. Για την Άννα δεν μιλάμε. Ναι. Α, τι να τη πω. Θα πάω σπίτι και θα έχει κάτι μούτρα με το πάτωμα. Έλα, μωρέ, Αντρέα. Θα ηρεμήσει. Τώρα επειδή έχει το παιδί, νιώθει ανασφάλεια. Παλιά ήταν ελεύθερη, σου λέει, ό,τι και να γίνει, σηκώνομαι και φεύγω. Τώρα όμως με το παιδί θέλει συνέχεια επιβεβαίωση. Αν παλαιότερα της έλεγες μια φορά ότι την αγαπάς, τώρα πρέπει να της το λες 10. Νίκο μου, δεν έχω πρόβλημα να της το πω 100 φορές. Απλώς εγώ δεν φανταζόμουν ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο με την Άννα να τσακωνόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν το φανταζόμουν ποτέ. Ούτε κι εγώ το φανταζόμουν με την Ελισάβετ, αλλά τώρα είμαστε μια χαρά. Γι' αυτό σου λέω, φάση είναι, θα περάσει, κάνε υπομονή. Υπομονή. Αν ήξερα ότι ο γάμος είναι υπομονή και υπομονή, δεν απαντρευόμουν καμία. Κι εγώ που δοκίμασα τη μοναξιά, είναι χειρότερα. Άκου μου που σου λέω. Εκεί που σκύβω να τον φιλήσω, ξαφνικά κάνει πίσω. Τι έπαθες, του λέω. Και τι σου είπε? Τίποτα, δεν είμαι καλά, μου λέει. Είχε γίνει τέτοια ατμόσφαιρα και δεν έγινε τίποτα? Ναι, σου λέω. Ξαφνικά τον έπιασε πανικός. Πάμε να φύγουμε, μου λέει. Πού να πάμε, άνθρωπε μου, του λέω. Τώρα που έγινε ατμόσφαιρα, τώρα που είμαστε μια χαρά, γιατί φεύγεις? Δεν ξέρω, μου λέει. Κάτι έπαθα. Και μετά τι έγινε? Μετά βγήκαμε στον δρόμο και προχωράγαμε μέχρι το πρωί. Ξεποδαριάστηκα να τρέχω δίπλα του, με λαχάνιας. Τι τραβάς και σε βρω, κορίτσι μου? Ας, με έχει τρελάνει αυτός ο άνθρωπος. Μήπως είναι καλύτερα να φύγεις από την εταιρεία, να μην τον βλέπεις? Θα τρελαθώ, είσαι καλά? Νομίζω ότι μπορώ να μην τον βλέπω, θα τρελαθώ, σου λέω. Υπομονή. Κάνω και τίποτα άλλο. Αχ, και μετά θα γυρίσω στο σπίτι και θα ξέρω ότι αυτό στα 5 μέτρα θα είναι με μια άλλη. Τρέλα μου έρχεται. Τι να κάνεις κι εσύ? Εσύ και λέω. Μια χαρά. Άντε τη χερούλα, πάντα τέτοια. Πρέπει να φύγω όμως τώρα γιατί ο λαό θα μου βάλει τις φωνές. Αν σου σηκώσει φωνή, θα έρθω εκεί και θα τον βάλω στη θέση του. Ως τα ξημερώματα γύρισε ο σατράπης, ε? Και μάλιστα πιωμένος. Έτσι κάνουν, παιδί μου, έτσι κάνουν. Πηγαίνουν καλά-καλά και μπεκρουλιάζουν και μετά γυρίζουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα στη γυναικούλα τους. Μήπως φταίω κι εγώ? Δεν φταίσαι εσύ, κορίτσι μου, δεν φταίσαι καθόλου εσύ. Μα τον τρέλανα στην γκρίνια. Δεν φταίσαι εσύ. Η γκρίνια στη γυναίκα είναι ορμονική. Τι είναι? Ορμονική, παιδί μου. Προέρχεται από τις ορμόνες μας. Και οι άντρες, αν μας αγαπούν, οφείλουν να τις σεβαστούν. Δεν το θέλουμε, παιδί μου. Η γκρίνια υπάρχει στις φλέβες μας. Βράζει το αίμα μας, κατάλαβες? Εγώ δεν ήμουν έτσι. Ποια ήταν έτσι, Άννα? Καμιά δεν ήταν έτσι. Στην αρχή, όταν είμαστε μικρά κοριτσάκια και δεν καταλαβαίνουμε, είμαστε η καλή χαρά για τους άντρες. Μετά όμως, όταν τα χρόνια περνάνε και αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε διάφορα πράγματα και σκεφτόμαστε, βλέπουμε την αλήθεια και βγαίνει η αγανάκτηση από μέσα μας. Η γκρίνια, Άννα, είναι η αγανάκτηση της γυναίκας, να το θυμάσαι αυτό. Μα δεν θέλω να τον στενοχωρώ. Ποια θέλει να στενοχωρεί τον άντρα της? Καμιά δεν θέλει να τον στενοχωρεί. Αλλά αφού αυτή είναι λίγη, οι άντρες, παιδί μου, είναι φτωχά πλάσματα. Λοιπόν, Λούλα, δεν περίμενα από σένα να σκέφτεσαι έτσι. Γιατί? Επειδή δηλαδή δεν σπούδασα στην Οξφόρδη, δεν μπορώ εγώ να παρατηρώ τους άντρες, ε? Ποια μπορεί να παρατηρεί τους άντρες καλύτερα από τη Λούλα, ε? Καμιά. Τώρα τι κάνω, μου λες? Λοιπόν, θες τη συμβουλή μου? Τώρα που θα έρθει, δεν θα του κάνεις καθόλου καυγά. Εσύ θα τον πάρεις με το γλυκό. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Γιατί, παιδί μου, αν τους κάνεις κάθε μέρα καυγά, κλείνουν τα αυτιά τους τα τέρατα και δεν ακούνε. Θα τον αφήσεις, θα περάσουν μια-δυο μέρες και από μεθαύριο πρώτο Θεός, του τι βγαίνεις? Πρέπει να κάνεις καυγά κάθε 2 μέρες. Άκου που σου λέω, για να αρχίσει να εισπράττει από τον καυγά. Να ακούς τη Λούλα. Εγώ σε αυτά, παιδί μου, έχω πείρα και τακτική. Εγώ δεν έχω τίποτα. Όπως μου έρχονται στο μυαλό, τα λέω. Α, κακός, πολύ κακός. Σε αυτά, παιδί μου, πρέπει να αποκτήσεις τακτική. Αλλιώς δεν νικέται το θηρίο που λέγεται άντρας. Δεν καταλαβαίνω όμως πώς φτάνουμε στο σημείο να θεωρούμε αντίπαλο τον άνθρωπο που αγαπάμε. Δυστυχώς έτσι είναι ο γάμος. Δυστυχώς για όλους μας δηλαδή. Να σου πω κάτι που έχω ακούσει και το θεωρώ σοφό. Ναι, για πες μου. Πρόσεξε, γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα που θα ακούσεις τώρα, ε. Ο γάμος, λέει, είναι ο μόνος πόλεμος που κάθε βράδυ κοιμάσαι με τον εχθρό σου. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Για μένα ο γάμος και η σχέση γενικότερα είναι αγάπη και τρυφερότητα. Έλα, μωρέ, και για μένα είναι και για όλους μας. Είναι και αυτά, δεν λέω ότι δεν είναι. Αλλά είναι και πόλεμος. Ιερός πόλεμος.
Να την ακούς τη Λούλα σ' αυτά. Η Λούλα σ' αυτά είναι η Δήμον. Θέλεις να μου πεις κάτι? Όχι, τι να σου πω. Ξέρω εγώ, θες να με ρωτήσεις για το που βγήκα χθες, που πήγα, τι έκανα? Όχι. Γιατί αυτό? Γιατί έτσι. Δηλαδή δεν ενδιαφέρεσαι? Όχι, δεν είναι αυτό. Τότε τι είναι? Εντάξει, βγήκες και έπιασες ένα ποτό. Αύριο μπορεί να θέλω και εγώ να κάνω το ίδιο. Κανονικά έπρεπε να με ρωτήσεις που πήγα, τι έκανα. Δεν πρόκειται να σε ρωτήσω. Άρα δεν ενδιαφέρεσαι? Δεν είναι αυτό. Απλά το θεωρώ μικρότητα να αρχίσω τώρα να ρωτάω πού πήγες, τι έκανες. Εντάξει, τσακωθήκαμε, νευρίασες και βγήκες. Αυτό είναι όλο. Εγώ όμως θέλω να σου πω ότι βγήκα και ήπια. Το κατάλαβα. Βρώμαγες αλκοόλ. Και περίμενα σήμερα να μου ζητήσεις τα ρέστα. Δεν σου ζητάω τίποτα. Να σου πω κάτι, Άννα. Σε παρακαλώ, Αντρέα, μην μου πεις τίποτα. Αρκετά στενοχωρηθήκαμε χτες. Πολύ περίεργη είναι η συμπεριφορά της σήμερα. Τι είπες? Λέω ότι είναι περίεργη η συμπεριφορά σου. Σου κάνω καυγά, είμαι γκρινιάρα. Δεν σου λέω τίποτα, είναι περίεργη η συμπεριφορά μου. Τι πρέπει να κάνω, μου λες? Δεν ξέρω. Κι εγώ μπερδεμένος είμαι. Αντρέα, ίσως πρέπει να πάμε σε ένα σύμβουλο γάμου. Άντε πάλι με τους συμβούλους. Αντρέα, εμείς δύο δεν μπορούμε να τα βρούμε. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Τι να κάνουμε? Ας πάμε σε έναν άνθρωπο που ξέρει, να του πούμε τα προβλήματά μας, να μας πει και αυτό τη γνώμη του. Δηλαδή χρειαζόμαστε διαιτητή? Εντάξει. Ίσως πρέπει να πάμε σε έναν άνθρωπο να μας πει ποιο είναι το σωστό. Μπέλα που βάλαμε στο κεφάλι μας. Αντρέα, γιατί φοβάσαι να το κάνουμε? Δεν είναι ότι φοβάμαι, απλώς πιστεύω ότι μπορούμε να τα βρούμε οι δυο μας. Δεν χρειαζόμαστε μεσολαβητή. Καμιά φορά χρειάζεται. Γιατί εμείς οι δύο έχουμε πολλά συναισθήματα ο ένας για τον άλλον. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη λογική να μιλήσει. Εντάξει. Κάνουν εσύ ό,τι εσύ. Ό,τι πεις εσύ θα γίνει. Γιατί με κοιτάς? Θέλω να ξέρεις. Ξέρω. Ξέρω. Κανόνισε τα όλα εσύ. Εντάξει, θα το κανονίσω. Καλησπέρα, θεία. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχεις τίποτα? Θέλω να μιλήσουμε, Χρυσά. Ναι. Για κάθισε. Χρυσά, εμένα θέλω να με θεωρείς σαν πατέρας, έτσι? Ναι, θεία, το ξέρω πως νιώθεις έτσι. Και θέλω να μου ανοίγεις την καρδιά σου. Ναι, να την ανοίξω την καρδιά μου. Ό,τι θέλεις να στο πω, θεία μου. Εχθές το βράδυ, γιατί άργησες, πού ήσουν? Εχθές το βράδυ έμπλεξα με μία φίλη από τη δουλειά. Πήγαμε σε ένα μπαράκι, ήπιαμε ένα ποτάκι. Α, ήταν εκεί και κάτι αγοράκια. Μας φλερτάρανε και μας άρεσε πολύ. Νέα κορίτσια τώρα κι εμείς. Μας αρέσει να μας φλερτάρουν. Και πόσο χρόνο ήταν αυτά τα αγοράκια? Δεν θα ήταν στην ηλικία μας. Άντε ένα-δύο χρόνια μεγαλύτερα. Είσαι σίγουρη για αυτό που λες? Τι ψέματα θα σου πω, θεία μου? Ξέρεις, Χρυσά, γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί κάποιος μου είπε ότι ενδιαφέρεσαι για τον Ανδρέα. Για ποιον? Τον Ανδρέα. Ποιον Ανδρέα? Τον Ανδρέα που είναι δίπλα στο διαμέρισμα του φίλου μου. Το θεία Ανδρέα. Ναι, αυτό. Δεν είμαστε καλά. Θεός φυλάξει. Καλά, αυτός θα μπορούσε να ήταν ο μπαμπάς μου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ, βέβαια. Εγώ, θεία μου, τον κύριο Ανδρέα το συμπαθώ. Αυτό είναι όλο. Από εκεί πέρα είναι δυνατόν εγώ τώρα να κάτσω να σκεφτώ έναν άνθρωπο τόσο μεγαλύτερό μου? Είναι δυνατόν? Ρε παιδάκι μου, ξέρεις, ανησύχησα με αυτό που άκουσα. Σε παρακαλώ, βγάλ το από το μυαλό σου. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι με τέτοια πράγματα. Εντάξει, κοριτσάκι μου, με αυτό που άκουσα τώρα ηρέμησα. Ηρέμησα τελείως. Και ποιος ήταν αυτός ο παλιάνθρωπος που στο είπε? Άσε τώρα, μην το συζητάμε, δεν έχει σημασία, άστο. Πώς δεν έχει σημασία? Πώς δεν έχει? Να μην ξέρω εγώ ποιος λέει ψέματα για μένα? Ναι, ίσως ζω, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην το κάνεις θέμα. Α, τι ψεύτρα, τι ψεύτρα. Αυτή η θεία θέλει να σε παντρευτεί και νομίζω ότι εγώ είμαι το εμπόδιο. Κατάλαβες τώρα τι κάνει? Ναι, το σκέφτηκα κι εγώ αυτό, βέβαια, αλλά. Και λέει λόγια εναντίον μου.
Ξέρεις γιατί να με συγχαθείς και να πεις ανεψιά είναι αυτή που έχω. Όχι, κοριτσάκι μου, αυτό δεν θα το έλεγα ποτέ. Αυτό δεν θα το έλεγες, ε. Όχι, δεν θα το έλεγα. Πάντως, η κυρία Ζωζό είναι μεγάλη ψεύτρα. Και εγώ δεν πρόκειται να τη ξαναμιλήσω. Όχι, όχι, δεν θέλω να καταλάβει ότι κουβεντιάσαμε. Θα τη μιλά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εντάξει, θεία μου, αφού το θες εσύ τόσο πολύ, άντε θα τη ξαναμιλήσω. Τι καλό παιδί που είσαι. Καλημέρα σας. Ελάτε. Από εδώ σύζυγός μου, ο Ανδρέας. Χαίρομαι πολύ. Και εγώ χαίρομαι. Καθίστε παρακαλώ. Να σας προσφέρουμε κάτι. Ένα καφεδάκι θα το έπινα ευχαρίστως. Μάλιστα. Λοιπόν, τι κάνουμε, κύριε Ανδρέα. Τι να κάνουμε, για να είστε εσείς εδώ, μάλλον δεν κάνουμε και τόσο καλά. Α, μην το λέτε. Όλοι οι γάμοι χρειάζονται το σύμβουλό τους. Ειδικά όταν γεννιούνται τα παιδιά. Οι ισορροπίες αλλάζουν. Μάλιστα. Αλλά μην ανησυχείτε, είστε σε καλά χέρια. Αυτό είναι παρήγορο δηλαδή. Βέβαια. Από τη στιγμή που ήρθα εγώ στο σπίτι, όλα θα λυθούν. Αλλά ας περιμένουμε και την κυρία. Ναι, ναι, ταιριάζομαι εγώ, δεν. Αυτό είναι πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Η βιασύνη προκαλεί μεγάλη καταστροφή στο γάμο. Μη μου πείτε. Εκ πείρα σας μιλάω. Α. Ορίστε. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε? Στο σπίτι μας. Όχι, εννοώ η κατάσταση σε ποιο σημείο βρίσκεται. Ποιος θα μιλήσει πρώτος? Η Άννα, ο κλήρος πέφτει στα κορίτσια. Μετά τη γέννηση της κόρης μας... Μάλιστα. Άλλαξαν πολλά πράγματα στη ζωή μας. Όχι, 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 πριν, με είχε πιάσει και εμένα, είχα τα συμπτώματα της Άννας. Άρχισα και εγώ να ξέρετε, να αισθάνομαι έγκυος, να έχω φουσκώματα, να έχω τάσεις. Μάλιστα. Είχαμε δηλαδή μια συμπάσκουσα εγκυμοσύνη. Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Και αυτό δημιούργησε έναν εκνευρισμό στην Άννα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό το ξεπεράσατε βέβαια. Ναι, 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 μόλις γέννησα κι εγώ. Και... τέλος πάντων, με την επιστροφή μας από την κλινική, εγώ περίμενα διαφορετικά τη ζωή μας. Δηλαδή? Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι ήθελα. Εγώ πάλι δεν ξέρω. Η Άννα ήξερε τι περίμενε. Εγώ δεν ήξερα. Όχι, όχι. Ούτε κι εγώ ήξερα τι περίμενα. Μάλιστα. Βρισκόμαστε δηλαδή μπροστά σε κάποιες αλλαγές. Αυτό το ξέρουμε, παρακάτω τι γίνεται. Μη βιάζεστε. Μη βιάζεσαι, αγάπη μου. Μη βιάζομαι. Εσείς, κύριε Ανδρέα, πώς αισθανθήκατε με τον ερχομό της κόρης σας? Καταπληκτικά. Υπέροχα. Αλλά εκεί ήταν η πρώτη φορά που συγκρουστήκαμε και διαφωνήσαμε με την Άννα. Γιατί αυτή η σύγκρουση? Γιατί είχαμε μία διαφωνία με το όνομα της μικρής. Εγώ ήθελα να βγάλουμε το όνομα της μητέρας μου, Αλεξάνδρα. Δεν είναι ωραίο? Πολύ ωραίο. Η Άννα είχε διαφωνία? Ναι. Γιατί πιστεύω ότι δεν πρέπει να καθορίζεται το όνομα ενός παιδιού μόνο από την παράδοση. Αυτό είναι σωστό. Συγγνώμη, αυτό που είπα εγώ προηγουμένως στο δικό μου δεν είναι σωστό? Και αυτό σωστό. Άρα έχουμε δύο σωστά πράγματα. Ναι. Τα οποία όμως είναι διαφορετικά. Βεβαίως. Οπότε τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, γιατρέ? Δεν είμαι γιατρός, είμαι σύμβουλος. Α, ναι, με συγχωρείτε. Οπότε τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, κύριε σύμβουλε? Γάμο. Πρώτα απ' όλα μιλάμε πάρα πολύ ψύχρεμα. Μετά εξηγούμε στον άλλον την ανάγκη μας. Εσύ, Αντρέ, πρέπει να πιάσεις την Άννα και της πεις: κοίτα ρε Άννα, θέλω πάρα πολύ να το κάνεις αυτό το πράγμα για μένα. Σε παρακαλώ, ρε αγάπη μου, κάντο για χάρη μου. Αυτό έπρεπε να πω? Βέβαια, Αντρέ, αυτό έπρεπε να πεις. Αν μου το είχες πει έτσι, εγώ δεν θα είχα αντίρρηση. Αλλά όχι να το επιβάλλεις επειδή είσαι ο άντρας του σπιτιού. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί εκνευρίστηκα. Ναι, με συγχωρείς, όχι, εγώ δεν το εννοούσα καθόλου έτσι. Είδες λοιπόν τι προβλήματα δημιουργούνται, Αντρέα. Μια απλή διευθέτηση στο ζήτημα και θα λυνόντουσαν. Δυστυχώς ο Ανδρέας δεν καταλαβαίνει από αυτά. Εγώ, Άννα μου. Όχι ένταση. Όχι ένταση. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Για να φύγει ένταση ανάμεσά σας.
Καλημέρα, λέω μου. Χαρά τη ζωή μου, καλημέρα. Α, μα σου πω τι θέλω σήμερα, θα δούμε αν θα είμαι χαρά τη ζωή σου. Τι θέλει, τι θέλει. Θέλω να σου πάρω ένα αυτοκινητάκι να έρχεσαι έτσι γρήγορα στη δουλειά. Όχι, μωρό μου. Τι θε, παραπάνω από ένα αυτοκινητάκι. Ναι, μωρό μου. Τι θε, αυτοκινητάρα. Όχι, μωρό μου. Ναι, όχι, ναι, δεν δε καταλαβαίνω. Βέβαια, να δω και τι λεφτά έχω στην τράπεζα. Τι θέλει. Μα δεν θέλω να μου αγοράσει κάτι. Μπράβο σου, μπράβο σου. Μπράβο, αυτό είναι. Μπράβο σου, μπράβο σου. Τι θέλει όμω. Να παντρευτούμε. Τι? Αυτό που άκουσες. Δηλαδή, το άκουσα, αλλά έτσι όπως το άκουσα, δηλαδή, μου ήρθε απότομα. Σαν κεραμίδα μου ήρθε εμένα. Τι? Γιατί, χτες το βράδυ που έπεσα να κοιμηθώ, σκεφτόμουν ότι ταιριάζουμε πάρα πολύ. Δεν ταιριάζουμε, λέω. Βέβαια, ναι, ταιριάζουμε, βέβαια, ταιριάζουμε πάρα πολύ. Απλώς έχω πολλή δουλειά εγώ και πολύ... Και αφού λες ότι με αγαπάς και κατάλαβα ότι σ' αγαπάω κι εγώ, θέλω να παντρευτούμε. Εσύ είσαι μωρό ακόμα, εσύ είσαι κοριτσάκι. Για το κρεβάτι δεν είμαι μωρό. Όχι, δεν θέλω να πω ότι αυτό τώρα το λες, πολλή δουλειά έχω σήμερα, έχω πολλά εδώ χαρτιά να... Το λες πάνω σε μια τρέλα. Μπορεί αύριο μεθαύριο να το μετανιώσεις. Εγώ δεν το μετανιώνω. Αν το μετανιώσεις εσύ πες το μου. Όχι αυτό... Κοίταξε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι... Κοίταξε, βέβαια, το θέμα όσο να είναι... Κατάλαβα, άρχισε τις δικαιολογίες. Όχι, καμία δικαιολογία. Γιατί δικαιολογία, δεν δικαιολογούμε. Απλώς αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι θέλω να δουλέψω, πολλή δουλειά έχω και ότι πρέπει να γνωριστούμε, πρώτα, δηλαδή να καταλάβω αν τα αισθήματά σου είναι σταθερά για μένα. Κατάλαβα, λέω. Με έχεις για επιπόλαια. Και αυτό εγώ που ήρθα μαζί σου. Δεν έπρεπε ποτέ να είχα έρθει μαζί σου. Όχι, έπρεπε να έρθεις. Γιατί να μην έρθεις. Α, με έχεις για πάρα πολύ επιπόλαια. Εντάξει, λέω. Κατάλαβα. Γεια σου. Τι γεια σου. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Μη φεύγεις. Έλα εδώ. Μη φεύγεις, σε παρακαλώ. Δεν κατάλαβες αυτό που εννοούσα. Εννοούσα ότι... Δεν κατάλαβες τι εννοούσα. Δεν κατάλαβες. Κατάλαβα πολύ καλά τι εννοούσες. Και δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω ποτέ. Γεια σου. Τι... Κάτσε. Επικράθηκα πολύ. Όχι, δεν... Αμάν, κατακαημένη, λέω. Τι κάνουμε τώρα. Για πες μου τι κάνουμε. Αν αυτή εννοεί σοβαρά το γάμο, την έχεις βάψει. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα στο θέμα της ζήλιας. Ποιος θα μιλήσει πρώτος. Ορίστε, μιλήστε εσείς, κύριε Αντρέα. Εγώ έρχομαι κουρασμένος από τη δουλειά. Ξέρετε, είμαι γενικός διευθυντής. Ναι, μου το είπε η Άννα. Και έχω πάει πάλι σε μια εταιρεία που ήμουνα πριν, η οποία όμως είχε μια πολύ μεγάλη πτώση και εγώ τώρα ξαναπήγα και πρέπει να τη φέρω στην παλιά τη τροχιά. Μάλιστα. Ναι, έρχομαι λοιπόν κουρασμένος και περιμένω την Άννα να όταν θα έρθω να με χαϊδέψει, να με φιλήσει. Την περιμένω με μια ανοιχτή αγκαλιά. Μάλιστα. Εσύ, Ανούλα, τι λες πάνω σε αυτό? Ότι ο Αντρέας είναι πολύ εγωκεντρικός. Εγώ είμαι εγωκεντρικός. Βέβαια. Γυρίζει κουρασμένος από τη δουλειά και νομίζει ότι εγώ δεν είμαι κουρασμένη, ότι είμαι ξεκούραστη. Όπως ήμουν πριν γεννηθεί το παιδί μας. Και περιμένει αγκαλιές και φιλιά και χαϊδέματα την ίδια ώρα που και εγώ θέλω τα ίδια πράγματα. Γιατί εγώ δεν έχω ανοιχτή αγκαλιά? Ναι, όταν δεις ότι έχω κατεβάσει μούτρα, όταν αρχίσει η γκρίνια. Γιατί εσύ δεν είσαι κλεισμένος εδώ μέσα. Έχεις ζήσει ποτέ ο Αντρέας κλεισμένος σε ένα σπίτι? Να ζήσω κι εγώ κλεισμένος μέσα σε ένα σπίτι. Σας παρακαλώ, μην μιλάτε μεταξύ σας, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Μάλιστα. Ας έρθουμε τώρα στο τρίτο πρόσωπο της οικογένειας. Έτσι, στη μικρούλα. Μάλιστα, να έρθουμε. Το παιδί έχει κάποιες ανάγκες, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Ας πούμε ότι το παιδί κλαίει. Κλαίει συνέχεια το άντι μου. Ας πούμε ότι το παιδί κλαίει και θέλει το γάλα του. Μάλιστα. Του πάτε το μπουκάλι με το γάλα, το πίνει, αλλά το παιδί συνεχίζει να κλαίει. Τι θα κάνετε? Θα του δώσω κι άλλο. Τα βλέπετε, κύριε Σύμβουλε. Καμία αυστηρότητα, καμία αίσθηση ευθύνης. Θα του δώσει, λέει, κι άλλο. Βρε κορίτσι, ναι, θα αρχίσει να παχύνει από μικρό. Τα βλέπετε, κύριε Σύμβουλε. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Τι να κάνω, άμα θέλει κάτι το παιδί, δηλαδή να μην του το δώσω? Όχι, βέβαια. Πρέπει να μάθεις με τα παιδιά να είσαι αυστηρός, να τους επιβάλλεις κανόνες. Σας άμα αρχίσουν τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν. Σταματήστε, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Άστρο, σταμάτατε. Δεν ακούστε. Άστρο τον άνθρωπο να μιλήσει. Φοβάμαι, κύριε Αντρέα, ότι σε αυτό το σημείο η Άννα έχει δίκιο. Σοβαρά? Βέβαια. Δεν πρέπει να αφήσεις το παιδί να σε κάνει ό,τι θέλει. Ναι, αλλά άμα κλαίει, τι να κάνω? Δεν μπορώ να το βλέπω. Πονάει η ψυχή μου. Το κλάμα είναι φυσιολογικό, είναι της ηλικίας της. Πονάνε τα δοντάκια της, έχει τους κολικούς της. Τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Πρέπει να συνηθίσετε στο κλάμα του παιδιού. Έτσι είναι.
Δεν μπορείτε εσείς ως πατέρας να πάτε να τις θεραπεύσετε το κλάμα και να τις δίνετε ό,τι να είναι. Τώρα εδώ, να σας πω την αλήθεια, με βουλώσατε. Και αυτό βέβαια είναι μόνο μια περίπτωση. Σκεφτείτε τι θα γίνει όταν θα αρχίσει να μεγαλώνει και να μιλάει και να έχει απαιτήσεις. Γιατί να το σκεφτούμε από τώρα. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Ορίστε, ευτυχώς που ήρθε ο άνθρωπος. Λοιπόν, φοβάμαι όμως ότι η ώρα σας πέρασε. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Συμφωνεί. Μάλιστα. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που σας γνώρισα, κυρία Αντρέα. Και εσάς επίσης, μαντάμ. Ευχαριστούμε. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ. Και είμαστε ακόμα στην αρχή. Θα δείτε ότι το επάγγελμά μου είναι πολύ χρήσιμο. Φέρνει την ευτυχία. Γεια σας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πώς φάνηκε? Καταπληκτικός άνθρωπος. Είδες πως τα έλεγα εγώ. Εντάξει, αγάπη μου, είχα δικό. Άλλη φορά πρέπει να με εμπιστεύεσαι περισσότερο. Εντάξει, σε εμπιστεύομαι. Πώς δεν σε εμπιστεύομαι, κάτι ξέρεις κι εσύ. Αλλά να, δεν είναι ότι είμαι αντιδραστικός. Απλώς εμένα μερικά πράγματα πρέπει να μου τα λες πολλές φορές. Εντάξει, αγάπη μου, τώρα που έγινε η αρχή θα τα βρούμε όλα. Αλώστησα, αλώστησα. Έλα, κοριτσάκι μου. Έλα, κοριτσάκι μου. Έλα, έλα. Δεν έχεις φάει τίποτα το πρωί. Έλα, μάνα. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Έλα, πιέσαι, πιέσαι, πιέσαι. Καλά, καλά. Πώς αισθάνεσαι τώρα, πώς αισθάνεσαι? Καλύτερα με τώρα. Καλύτερα, έλα. Έλα, κοριτσάκι μου. Έλα, πάω να ξαπλώσω τώρα. Όχι, όχι, όχι. Γιατί? Έχω να πάω στη δουλειά μου. Τρελάθηκες. Αφού δεν κοιμήθηκες όλη τη νύχτα, κορίτσι μου. Έλα, Θεέ μου, δεν πειράζει. Πρέπει στη δουλειά μου να είμαι συνεπής. Καλά, τι να πω τώρα, σε θαυμάζω. Ειλικρινά σε θαυμάζω, ε. Εγώ, Θεέ μου, έχω μάθει σε όλα τα πράγματα να είμαι συνεπής. Από πού το πήρες, ρε παιδάκι μου? Η μάνα σου συνεπής δεν ήταν. Ο πατέρας σου συγχωρημένος. Μπα, από πού το πήρες? Φαίνεται από σένα το πήρα. Α, ούτε κι εγώ είμαι συνεπής. Βέβαια, στη δουλειά πήγαινα, αλλά συνεπής δεν ήμουν. Ποιος ξέρει, πάντως εγώ αυτό το πιστεύω. Λοιπόν, να κάνω ένα τηλέφωνο στην εταιρεία, να πω ότι θα πάω και στις άλλες. Όχι, δεν θέλω. Κάτσε, κάτσε, αφού έχουμε το γενικό, δεν πρέπει να με σου πει κανένας τίποτα. Μα δεν το κάνω για την εταιρεία, για μένα το κάνω, κατάλαβε με. Για να τα έχω εγώ καλά με τον εαυτό μου. Σε παρακαλώ. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Πήρε μου, μα κανένα τηλέφωνο. Ναι, πήρε, της είπα, της, ορίστε. Γιατί τι το πες, γιατί την ανησύχησες, αφού δεν έχω κάτι το σοβαρό. Αφού δεν κοιμήθηκες όλη τη νύχτα, κοριτσάκι μου, τι λες τώρα, μάνα μου, τι λες. Μην ανησυχείς, Θεέ, μην κάνεις έτσι, σε παρακαλώ, σταμάτα πια. Δεν έχω κάτι, άμα έχω κάτι θα σου το πω. Εντάξει. Απλά στεναχωρήθηκα από κάτι που μου είπαν. Γιατί πράγμα στεναχωρήθηκες? Να, μια φίλη μου από τη δουλειά μου είπε κάτι και στεναχωρήθηκα. Τι σου είπε, κοριτσάκι μου, τι σου είπε? Ότι δεν είμαι μοντάτη, ότι ντύνομαι πολύ συντηρητικά και αυτά. Τι λέω, παιδάκι μου, μια χαρά ντύνεσαι εσύ. Ναι, αλλά οι άλλες κοπέλες στο γραφείο ντύνονται πολύ πιο τολμηρά από μένα και εγώ ντρέπομαι να ντυθώ έτσι. Τι να κάνω, Θεέ, μου λες? Εσύ θα ντύνεσαι σύμφωνα με το χαρακτήρα σου. Αυτό λέω κι εγώ. Αλλά οι άλλες ντύνονται πολύ πιο τολμηρά, σου λέω. Ωραία. Ας ντύνονται πιο τολμηρά, τι μας νοιάζει εμάς? Καλά λες. Αφού το λες εσύ αυτό, Θεέ, αυτό θα κάνω. Τι καλό παιδί, για να δω. Να δροσερίζει. Τι καλό παιδί που είσαι. Καλημέρα, καλημέρα. Κερνάς καφεδάκι? Γιατί όχι, πέρασε. Για πες μου, για πες μου. Τι να σου πω. Για το σύμβουλο ντε ήρθε. Ήρθε, ήρθε, βέβαια ήρθε. Και λοιπόν, τι? Μισό λεπτό να σου πω. Ανυπομονώ να ακούσω. Λοιπόν, ήρθε. Και έβαλε τον Αντρέα στη θέση. Έλα ρε, μη μου πεις. Έτσι είναι. Ευχαριστώ. Μετά ο Αντρέας τα έβλεπε όλα λογικά. Είδες παιδί μου, είδες. Την επιστήμη. Αλλά είναι φοβερό, ε. Πρέπει να πληρώσουνε πρώτα, να έρθει ο επιστήμον να σου πει ότι η γυναίκα σου έχει δίκιο. Τα λέμε εμείς και δεν μας πιστεύουν. Εμένα δεν με νοιάζει αυτό. Με νοιάζει να συνεννοηθούμε με τον Αντρέα. Μπράβο, ρε Σιάννα. Μπράβο. Αλλά δεν ξέρω, ρε Σιλούλα. Μερικές φορές με πιάνει ανασφάλεια. Συμβαίνει και στις καλύτερες των οικογενειών. Να, θα ήθελα για παράδειγμα να ξέρω πόσο με αγαπάει ο Αντρέας. Σαν τρελός. Ε, ναι, αλλά θέλω να μου το δείξει κιόλας. Για να στο δείξει, παιδί μου, γιατί οι άντρες πρέπει να σου πω ότι είναι εντελώς γαϊδούρια, μα εντελώς όμως, πρέπει να συμβεί κάτι συνταρακτικό. Πάρε το παιδί μια-δυο μέρες και εξαφανίσου, να σου πω εγώ μετά. Λες, ε. Ε, βέβαια. Και με το άλλο το θέμα, τι έγινε? Ποιο θέμα? Του γάμου, ντε. Α, δεν το συζητήσαμε ακόμα. Θα ξανάρθει ο σύμβουλος. Κακός, πολύ κακός, γιατί. Πώς να το κάνουμε, μια μητέρα ανήπαντρη? Κοίταξε, Λούλα, εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ξέρω αν πραγματικά με αγαπάει ο Ανδρέας. Μην νομίζεις, ρε εσύ. Και το Στεφάνι καμιά φορά αυτό δείχνει. Ότι σ' αγαπάει. Ότι ο άντρας δεν κολώνει, ρε παιδί μου. Πανταζούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έρχεσαι και κάνουμε παρέα. Σοκράτη, αυτό που κάνει ο Ανδρέας δεν είναι σωστό. Ποιο, ρε Γιάννη? Αυτό με την καινούργια. Γιατί? Γιατί, ρε παιδί μου, έτσι που την έχει υπό την προστασία του,
Εγώ δεν μπορώ να πάρω πρωτοβουλία. Αφού είναι προστατευόμενη του, ρε Γιάννη, γιατί να πάρεις? Γιατί μου αρέσει, ρε χαμένε. Ναι, αλλά είναι η ανιψιά του καλύτερου φίλου του Ανδρέα. Τι να κάνουμε, δηλαδή? Εμένα αυτά τα πράγματα δεν μου αρέσουν καθόλου και δεν τα καταλαβαίνω. Ένα θα σου πω. Στις προσωπικές σχέσεις δεν πρέπει να υπάρχει προστασία. Πελάτης. Μάλιστα. Έλα, Ανδρέα. Τώρα. Έρχομαι αμέσως. Αυτός ήταν. Λες να έμαθε κάτι? Ποιος να του το είπε? Η μικρή, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Γιάννη, πρόσεξε πώς θα του μιλήσεις. Αυτά τα θέματα είναι πολύ ευαίσθητα. Ναι, Σωκράτη μου, θα προσέξω. Θα του μιλήσω περί ανέμων και υδάτων. Ρε Γιάννη, πρόσεξε, σου λέω, πώς θα του μιλήσεις. Αυτό, πρόσεξε πώς θα του μιλήσεις. Γιατί ο Ανδρέας τον ξέρεις, σε αυτά τα θέματα είναι πολύ άτεντος. Εντάξει. Εντάξει, ρε, θα του μιλήσω, ξέρω εγώ. Όσο μπορώ. Ναι. Με ζητήσατε, κύριε Γενικέ? Δεν το κατάλαβα αυτό, κύριε Γενικέ. Να, έτσι. Να κρατάμε καμιά φορά τους τύπους. Έλα, ρε Γιάννη, κάτσε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σου πω ορισμένα πράγματα, Γιάννη. Δεν φταίω εγώ σε τίποτα, κύριε Γενικέ. Για ποιο πράγμα είναι αυτές? Λέω την αλήθεια, δεν φταίω. Ναι, σε τι είναι αυτές? Σε αυτό που θα μου θίξεις. Τι θα σου θίξω? Αυτό που θα συζητήσουμε. Ναι, πού ξέρεις τι θα συζητήσουμε? Αυτό που θα μου πεις. Κάπου έχεις λερωμένη τη φωλιά σου εσύ τώρα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πού. Καλό είναι αυτό. Τέλος πάντων, άλλο σε θέλω, Γιάννη. Μου λες, εσύ στην αρχή στο γάμο σου είχες προβλήματα με τη γυναίκα σου? Τρομερά προβλήματα. Άκουσε να δεις, Αντρέα. Όταν γεννήθηκε ο γιος μου, η γυναίκα μου έπεσε με τα μούτρα στο παιδί και εμένα με πέρασε στο περιθώριο. Κοινώς μου είχε γραμμένο, κατάλαβες? Μόλις βέβαια γίνανε όλα αυτά, αρχίσαν οι φασαρίες, έτοιμοι να χωρίσουμε. Μόλις βέβαια το παιδί μεγάλωσε, αυτός μας είχε γραμμένους. Ήθελε αυτή βέβαια τότε να ξαναερωτευτεί τον άντρα της, αλλά εγώ τότε στο διάστημα αυτό είχα βρει πολλές πιτσιρίκες και χόρτασα από έρωτα, κατάλαβες? Ναι, σήμερα, Γιάννη, στο σπίτι ήρθε ένα σύμβουλος γάμου. Τι μου λες? Ναι, η Άννα επέμενε και ομολογώ ότι με έβαλε σε τάξη, Γιάννη. Μου είπε πράγματα που εγώ δεν θα μπορούσα να τα σκεφτώ. Σώπα, βρέδευε. Για λέγε, Αντρία, για λέγε. Ξέρεις, είχαμε ένα πρόβλημα με την Άννα για το πώς θα βγάλουμε τη μικρή. Εγώ έλεγα να τη βγάλουμε Αλεξάνδρα, όπως το όνομα της μάνας μου δηλαδή. Και εκείνη αντέδρασε. Σαν λυσασμένη μιλάμε. Και ξέρεις τι μου είπε ο σύμβουλος? Τι σου είπε, ρε Αντρία? Ότι αν της το ζήταγα, αν της έλεγα δηλαδή, σε παρακαλώ, αγάπη μου, θα ήθελα να γίνει αυτό, η Άννα θα το έκανε. Για στάσου, ρε Αντρέ, εσύ είσαι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Τώρα, για όνομα του Θεού, περίμενες το σύμβουλο να έρθει να σου το πει αυτό για να το καταλάβεις? Όχι, αλλά. Άστε τώρα τις δικαιολογίες τώρα. Βέβαια, την ίδια βλακία και όλες τις βλακίες αυτές τις έκανα κι εγώ. Κοίταξε να δεις. Όταν είσαι απ' έξω, τα πράγματα τα βλέπεις πιο σωστά, πιο ψύχρεμα. Ναι, αλλά πώς θα γίνει να είμαι και από μέσα και απ' έξω? Α, αυτό το πράγμα δεν γίνεται, Αντρέα μου. Μόνο στο το τραβήξει το κουπί. Όταν είσαι μέσα στη σχέση, λειτουργεί συναισθηματικά. Αν είσαι απ' έξω όμως, τα βλέπεις πιο ωραία, πιο σωστά. Ρε Γιάννη. Ναι. Ξέρεις τι θα ήθελα? Τι? Να φύγουμε την Άννα ένα ταξιδάκι. Να φύγει. Δεν γίνεται, γιατί με χρειάζεται η εταιρεία, με έχει ανάγκη. Έλα, βρε, Αντρέα, για όνομα του Θεού τώρα. Πάρτε τη γυναίκα σε το παιδί τώρα και πηγαίνετε 2, 3, 5, 10 μέρες εκεί πέρα κάπου. Ναι, ρε Γιάννη, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσω να δω τα πράγματα και από μέσα και απ' έξω. Γιατί? Γιατί θέλω να πάω στο εξωτερικό. Αυτό το χιούμορ σου, μαγάσα. Έλα, ρε. Λοιπόν, Γιάννη, ποιο είναι το ζήτημα που θες να συζητήσουμε εσύ? Εγώ δεν θέλω να συζητήσουμε. Όλα, μια χαρά. Βαίνουν καλώς. Βαίνουν καλώς. Δεν έχω. Καλά, Γιάννη, εντάξει. Οπότε, αν θέλεις να μου μιλήσεις, έλα να μου μιλήσεις. Τι έχεις εσύ σήμερα? Χάλια είμαι, δεν κοιμήθηκα όλη νύχτα. Γιατί? Κάτι με πείραξε, δεν ξέρω. Φαίνομαι κομμενή. Χάλια είσαι. Άμα σε δει σήμερα, θα γυρίσει να σε κοιτάξει. Α, σε παρακαλώ, μην μου λες τέτοια. Έλα, καλή πλάκα σου κάνω. Εσύ τι έγινε? Κάνα μία πλάκα, του λέω σήμερα, του φύγει μαγιά. Τι το κάνεις, βρε? Πήγα και του είπα ότι θέλω να παντρευτούμε. Γιατί τι τα κάνεις αυτά? Ήθελα να δω τι θα μου πει. Τι σου είπε? Έπαθε το θάνατο της αλεπούς. Πανικό, σου λέω. Αυτός το πήρε ότι τα λέω στο σοβαρά. Άρχισε, φαίνεται, να σκέφτεται. Ωραία είναι με το κοριτσάκι. Πάμε τώρα να το πούμε στη γυναίκα μας. Και εκεί τα έπαιξε. Γιατί του κάνεις τέτοια? Μ' αρέσει να τον πειράζω. Ναι, αλλά αυτά δεν είναι πειράγματα. Μην πάθει κανένα εγκεφαλικό άνθρωπος. Άστον, μωρέ. Καλέ να τον βασανίζεις που και που. Έτσι καταλαβαίνεις αν σε αγαπάει. Αφού αυτός είναι τρελός και παλαβός για σένα. Το ξέρω, αλλά θέλω να δω μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Α, κατάλαβα. Εσύ? Εγώ τίποτα. Δεν γύρισε καν να με κοιτάξει. Δεν μου λες, βρε. Ναι. Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να σε βλέπει πολύ μικρή? Με βλέπει μικρή. Και γιατί δεν γίνεσαι λίγο πιο γυναίκα, λίγο πιο πρόστιχη? Τι να κάνω δηλαδή?
να τον προκαλέσεις λίγο στο σεξουαλικό. Τι σου πει λίγο πιο πρόστιχα, πιο γυναικεία. Ξέρει και το θείο σου ο άνθρωπος και κολλάει. Αν ήσουν μεγάλη, θα κόλλαγε για το θείο σου. Δεν μου βγαίνει έτσι. Να σου βγει. Δεν μπορείς να γίνεις λίγο πιο πρόστιχη, λίγο πιο γυναίκα. Να τον προκαλέσεις λίγο στο σεξουαλικό. Σου λέει αυτή είναι αθώα. Πού να μπλέξω εγώ μαζί της. Λες. Δεν ξέρω, μια ιδέα έριξα. Μπορεί πάντως να δουλέψει αυτό. Βρε, φοβάμαι με πάρει μάσχημο μάτι. Σιγά, μήπως να τον παντρευτείς. Αυτό να μου πεις. Άντε ρε παιδί μου, να μου φύγει αυτή η καψούρα από το μυαλό. Αυτό το αποθυμένο έχω. Γι' αυτό σου λέω. Παίξ' τα όλα για όλα. Το πολύ πολύ να μη σε γουστάρει και να το πάρεις απόφαση. Και άμα γίνω ρεζίλη ρε εσύ. Δεν ξέρω, εγώ μια ιδέα είπα. Εντάξει, θα το δοκιμάσω να δούμε τι θα γίνει. Η ιστορία μου όμορφη, τη ζωή μου φινάλε. Ερωτά μου, ερωτά μου, ερωτά μου. Να σου πω, ναι. Πάμε μια βόλτα σήμερα. Πού να πάμε, Μπογιάτη? Έλα μωρέ και εσύ, Μπογιάτη. Πάμε έξω, να διασκεδάσουμε. Έλα μωρέ, αν δεν είχα την ανοιψιά μου, κάθε βράδυ θα πηγαίνει Μπογιάτη. Αμάν ρε παιδί μου και εσύ, αυτό είναι δικαιολογία μου φαίνεται. Να σου πω. Τι? Βρίσκεις δικαιολογία την ανιψιά. Έχεις γεράσει, κακομοίρη, γέρασες! Μπορεί να είναι και όπως τα λες, ζωζό μου, γέρασα. Γι' αυτό σου λέω. Να βγούμε λίγο έξω, μην ανατριχιάζουμε αυτό που κάνεις. Να βγούμε να διασκεδάσουμε. Ναι, μωρέ, εντάξει, θα πάμε. Απόψε θα πάμε. Αλήθεια λες! Άντε, μωρέ, και εσύ. Ναι. Έχεις καλοκαιρέψει εδώ πέρα. Άστε, ναι. Να βγούμε λίγο έξω να διασκεδάσουμε. Και αυτή άστε. Άστε και την ανιψιά. Δεν έχει ανάγκη αυτή. Θα βρει το δρόμο της. Ξέρεις, αυτό που είπες για την ανιψιά μου, έχεις λάθος. Ποιο? Αυτό με τον Άντρεα που. Λάθος. Καλά, εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος. Έτσι να είναι όμως, τι σε νοιάζει. Γιατί με νοιάζει, είναι λάθος. Δεν ξέρω αν με νοιάζει. Όχι, είναι λάθος. Λάθος. Καλά, εντάξει, εντάξει. Το παίρνω πίσω, ρε παιδί μου. Και εγώ να. Μπορεί να το πω έτσι σαν κακιούλα για τη μικρή. Τη μικρή να την αγαπάς, ε. Θα την αγαπάω, γορίνα μου, θα την αγαπάω. Αφού αγαπάω εσένα, θα αγαπάω και ό,τι αγαπάς εσύ. Ζωζόκα μου, είσαι μια σοφή γυναίκα. Αγάπη μου, αγάπη. Α πούμε, τι σε εκείνο το τραγούδι που μου αρέσει που το ξέρω εγώ. Έλα. Τι κατάδα. Για βοήθα λίγο. Λαλούν τα ειδόνια και πλαντάγαζω. Μεθούν τα ρόδα και μεθώ. Το φεγγαράκι κουβεντιάζω και μου έρχεται να τρελαθώ. Αγάπη μου, αγάπη μου. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία μου. Είναι μέσα ο Ανδρέας? Μάλιστα, θέλετε να τον ειδοποιήσω? Είναι μόνος του? Μόνος του είναι. Τότε δεν χρειάζεται να τον ειδοποιήσεις. Θέλετε κάτι? Όχι, τίποτα. Έλα ρε Νικήτα, έλα ρε Νικήτα. Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να χαλάσουμε τώρα τη συνεργασία που έχουμε για αυτό το θέμα? Ναι ρε παιδί μου, μη σε νοιάζει, θα μιλήσω εγώ με το οικονομικό τμήμα. Έλα, έλα, γεια. Γεια σας, αγαπητέ. Καλώς την. Είδα τη γραμματέα σου έξω πιο σεμνή. Ναι, τη έκανα παρατήρηση. Έπρεπε να την κάνει πριν να το προσέξω. Μωρή, εντάξει, μην ξέρεις, εμένα εγώ τώρα δεν τα προσέχω αυτά. Εγώ τώρα περνάω και δεν κοιτάω. Δεν... το ξέρω. Κάτσε. Με θες κάτι συγκεκριμένο ή έτσι πέρασες? Όχι, έτσι πέρασα για να σε δω. Μπράβο, πολύ καλά έκανες. Λοιπόν, δεν νιώθεις καλύτερα σήμερα? Α, βέβαια, δεν το συζητώ. Είδες που στα λέγαω για το σύμβουλο. Έχεις δίκιο. Το ξέρω ότι σε πολλά πράγματα έχεις δίκιο. Τις περισσότερες φορές, αλλά και εγώ το παραδέχομαι. Λοιπόν, ξέρεις τι σκέφτηκα. Τι? Θα ήθελες να πάμε κάπου οι τρεις μας, εγώ, εσύ και το μωρό. Α, ναι, ωραία, ωραία ιδέα. Ένα ταξιδάκι. Mm. Ναι, ωραία, ωραία ιδέα. Και εγώ, να σου πω την αλήθεια, έτσι, ήταν στο μυαλό μου και. Αλλά απ' την άλλη σκέφτομαι πάλι την εταιρεία τώρα. Πού θα αφήσω την εταιρεία, αλλά μετά λέω μία εβδομάδα τώρα να πάμε. Ναι, εντάξει. Άλλωστε τόσο καιρό έλειψες και η εταιρεία. Βούλιαξε. Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα για μία εβδομάδα θα μπορούσες να δώσεις οδηγίες και να τις εκτελέσουν οι άλλοι. Εντάξει, αγάπη μου. Θες τίποτα άλλο? Τι με διώχνεις? Όχι, βέβαια, όχι, σε διώχνω. Δεν θέλεις να μιλήσουμε λίγο? Ναι, να μιλήσουμε. Συγγνώμη. Ναι. Ναι. Περιμένω φάξ από το Hong Kong. Ναι, τώρα. Ναι, έλεγε. Λοιπόν, σε ακούω, θες να πούμε. Πού θα πάμε? Μισό λεπτό. Ναι. Όχι, ρε Γιάννη. Σας το είπα. Όχι. Τι σχέση έχει, ρε. Τι σχέση έχει το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με εμάς? Βέβαια, καμία. Ναι, κανόνισε το, εντάξει. Έλα, γεια. Συγγνώμη. Ναι, Τζίνα. Σε παρακαλώ, για 20 λεπτά δεν δέχομαι κανένα τηλεφώνημα. Ευχαριστώ. Μόνο 20 λεπτά μου διαθέτεις. Πόση ώρα θες? 2 ώρες. 2 ώρες. Mm. Τζίνα, για 2 ώρες δεν δέχομαι κανένα τηλεφώνημα. Ναι, για 2.
Και να σου πω, μόνο αν, αν με ζητήσει η κυρία Ελισάβετ, έτσι. Έλα, γεια. Λοιπόν, τι θες να μου πεις? Τίποτα, αγάπη μου. Γεια σου. Α, είναι μουρλές οι γυναίκες. Είναι τελείως μουρλές. Ναι, Τζίνα. Δέχομαι όλα τα τηλεφωνήματα. Ναι. Χρειάζονται ειδική μεταχείριση. Κάτι γίνεται με αυτές. Αλλά εγώ δεν την ξέρω αυτή την ειδική μεταχείριση. Την άλλη σκέφτομαι πάλι μία εβδομάδα. Είναι τι να γίνει, δηλαδή. Ναι, εδώ ολόκληρο τόσο καιρό έλειψες και η εταιρεία. Πες και μία φράση, σωστά. Έρωτα μου, αγιάτρευτε. Ωραία εγγραφή. Λοιπόν, νιώθεις καλύτερα σήμερα? Βέβαια, δεν το συζητώ. Ζή, νιώθεις καλύτερα? Κάντε δεκαμ πλάνα, μονοκάμερο. Ιστορία μου. Όχι, δεν αρχίζει έτσι. Έρωτα μου, αγιάτρευτε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν ξέρω τι. Ναι, αλλά οι άλλες κοπέλες στη σχολή. Ναι, αλλά οι άλλες κοπέλες στο... Στο μευτούριο. Ποιο με αυτή η ρεκόρση? Όταν λες θα πας για καφέ, γίνονται ηθοποιοί φαρινό. Α, ναι. Πάμε πάλι.